Σήμερα για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κοινοβουλευτική περίοδος. Η ελληνική λύση στάθηκε θεσμικά, κοινοβουλευτικά στη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, θέλουν να παίξουν μικροπολιτικά παιχνίδια, μικροκομματικά παιχνίδια, παιχνίδια εντυπώσεων. Απορώ πώς γίνεται να θες να έχεις αντιπρόεδρο στη Βουλή, αλλά να μην ψηφίζεις. Για εμάς αυτά τα παιχνίδια θα οδηγήσουν τη Βουλή σε ένα τσίρκο στο οποίο δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Ψηφίσαμε όλους τους υποψήφιους όλων των κομμάτων για ένα και μοναδικό λόγο. Αποκλεισμού στη δημοκρατία δεν δέχεται. Πρόεδρε, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το κατόφλι του 3% να αυξηθεί στο 5%. Το 3 να πάει στο 5. Να πάει το 3, ναι, το κατανοώ. Το κατανοώ. Όχι, δεν ακούσει καιρό για το μικρόφωνο. Το 3 να πάει στο 5. Η Νέα Δημοκρατία είναι ικανή να πάει και στο 15 και στο 25 και στο 35 το ποσοστό των κομμάτων. Δεν μας αφορά. Μάχη είναι, θα τη δώσουμε και πάλι. Απλά θεωρώ ότι ο κυροσκοπισμός στην πολιτική κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο κύριος Κιάτσος έλεγε ότι δεν υπάρχει το θέμα. Σήμερα το φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Ας τους βλέπει ο ελληνικός λαός για να καταλάβει πόσο ψεύτες είναι.